Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Ανδρέα τον Δρακόπουλο και όλους τους συνεργάτες του, γιατί πιστεύω ότι σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για όλους τους πολίτες της χώρας μας. Και αυτό γιατί η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, πέρα από μια πράξη κοινωνικής ευθύνης, είναι τολμώ να πω και μια μεγάλη επένδυση μια όμως επένδυση διαφορετική από τις άλλες, που η ανταμοιβή τη δεν είναι το κέρδος με όρους αγοράς, η ανταμοιβή τη ο σκοπός της είναι το κοινωνικό όφελος. Είναι οι εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις αναβαθμισμένες δομές και τις υπηρεσίες τη δημόσια υγεία. Και θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρου του ελληνικού λαού το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχος και τον Ανδρέα Δρακόπουλο προσωπικά για αυτή τη δωρεά η οποία μπορεί να αγγίξει και τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό το οποίο είναι βέβαιο ότι θα πιάσει τόπο. Θέλω όμως να ευχαριστήσω γιατί το Ίδρυμα μέσω των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτό, φέρνει μια άλλη αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο κανείς μπορεί να προσφέρει. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, όλες οι δωρεές είναι χρήσιμες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και για τις προθέσεις όλων όσων επιτελούν αυτό το πολύ σημαντικό έργο και προσφέρουν στον τόπο μας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης. Όμως έχει σημασία και η φιλοσοφία που ο καθένας αποτυπώνει μέσα από τις πράξεις του. Και η φιλοσοφία στην προκειμένη περίπτωση, σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητες του Ιδρύματος στην Ελλάδα, είναι μια φιλοσοφία που δεν αφορά την επικοινωνία σχεδόν καθόλου, αλλά αφορά την ουσία. Πριν από ένα περίπου χρόνο, συζητώντας εδώ στο Μαξίμου με τον Ανδρέα Δρακόπουλο, αν θυμάμαι καλά, ήταν και ο μεγάλο αρχιτέκτορος ο Ρέντζο Πιάνο σε αυτή τη συναντησή μα, μου μίλησε για μια ιδέα μεγάλη, ουσιαστική, μια ουσιαστική βοήθεια στον χώρο τη υγεία. Που ιδίω τα τελευταία χρόνια τη κρίση, με, με του δημοσιονομικού περιορισμού, περάσαμε μια μεγάλη περιπέτεια, η οποία είχε αντίκτυπο στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δηλαδή στου μη έχοντε και κατέχοντες, διότι αυτοί που έχουν οικονομική δυνατότητα βρίσκουν τρόπους σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Η ιδέα του ήταν εντυπωσιακή να αλλάξουμε πλήρως τον Ευαγγελισμό, να πέσουν δηλαδή σχεδόν το σύνολο των χρημάτων στον εξυγχρονισμό ενός νοσοκομείου. Του είπα ωραία ιδέα, αλλά μήπως με αυτά τα χρήματα που δεν είναι λίγα, αν είναι έξω από το δημόσιο Προπολογισμό, ο οποίο έχει περικοπεί τα χρόνια της κρίσης. Μήπως να δούμε αν θα μπορούσαμε να τα εντάξουμε δημιουργικά σε όλη τη δομή του συστήματος. Και του ζήτησα να κουβεντιάσει με τους δύο αρμόδιους υπουργού. Και πράγματι, οι αρμόδιοι υπουργοί είπαν τις μεγάλες ελήψεις που έχουμε σε πράγματα που ενδεχομένως κάποιοι άλλοι θα θεωρούσαν μικρά. <και> Όμως, όταν αυτές οι ελλείψεις καλύπτονται έξω από τις δυνατότητες του δημόσιου προϋπολογισμού. Αυτό για μας είναι ένα μεγάλο κέρδος. Και έτσι σήμερα έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να δώσει πολύ μεγάλη και ουσιαστική βοήθεια στην προσπάθειά μας να ανασυγκροτήσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας. Και πιστεύω ότι έρχεται σε μια στιγμή κρίσιμη, όπου αρχίζει σιγά σιγά, βγαίνοντα η χώρα από την κρίση, να αλλάζει και η κυρίαρχη αντίληψη για το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν αντιμετωπίζεται πια ως περιτό δημοσιονομικό βάρος. Έχει σταματήσει εδώ και τρία χρόνια η συρρήκνωση και η υποβάθμιση των δομών και των υπηρεσιών υγείας και έχει ξεκινήσει σιγά σιγά αλλά σταθερά πιστεύω μια αντίστροφη πορεία. Αυτή της ουσιαστικής ενίσχυσης και εν τέλει της επαναθεμελίωσης της καθολικότητας της οικονομική περίθαλψης για όσους και όσες ζουν σε αυτή τη χώρα. Ανεξαρτήτως εισοδήματος, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ικανότητας, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης, ανεξαρτήτως καταγωγής ή οποιοδήποτε άλλου προσδιορισμού. Και αυτή την προσπάθεια την υλοποιούμε και θα συνεχίσουμε να την υλοποιούμε με ακόμα περισσότερα μέσα, καθώς πλέον αυξάνονται και τα περιθώρια να το πράξουμε αυτό, αλλά καθώς πλέον εδώ και τρία χρόνια τουλάχιστον έχει σταματήσει και αυτό το πάρτι, η λαιλασία στον χώρο της δημόσιας υγείας. Διότι, κατά την εκτίμησή μου, αυτό αποτελούσε μια ύβρη απέναντι στον ελληνικό λαό, Ιδίω τα χρόνια των αναγκαστικών δημοσιονομικών περικοπών, αυτό το πάρτι και αυτή η λέει λασία ει των ασφαλισμένων, ει βάρο των συνταξιούχων, όλων όσων έχουν ανάγκη στο φάρμακο, αυτό το πάρτι αποτελούσε μία ύβρη που φτάνει η ώρα α, αυτή να καταγραφεί και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, η δωρεά του. Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που ουσιαστικά επικυρώνουμε σήμερα, θέλω να πω ότι δεν συνιστά ένα καινοφανές γεγονός. Και δεν συνιστά καινοφανές γεγονός, διότι γνωρίζουμε ότι πάνω από μια εικοσαετία το Ίδρυμα χρηματοδοτεί συγκεκριμένες δράσεις κοινωνικής ευθύνη. Και όσον αφορά τα τελευταία χρόνια, η στενή συνεργασία μας στον τομέα της υγείας πιστεύω ότι έχει φέρει αποτελέσματα. Επιτρέψτε μου και εμένα να επαναλάβω κάποια από τα οποία είδαμε στο βίντεο και θέλω να τα επαναλάβω και ως ένδειξη αναγνώρισης αυτής της σημαντικής προσφοράς. Με τη δωρεά ύψους 14 εκατομμυρίων έχουν αποκτηθεί και παραδοθεί 143 ασθενοφόρα οχήματα τα οποία έχουν ήδη κατανεμηθεί πανελλαδικά και εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών. Και θέλω να συγκρίνεται... Είναι δύσκολο να συγκρίνει μάλλον κανείς. Επαναλαμβάνω, κάθε προσφορά έχει την αυταξία της. Αλλά πόσο σημαντικό είναι, για παράδειγμα, για τα νόγια, που ξέρω ότι την Κυριακή ήταν ο αναπληρωτής υπουργό και έγινε ένα μεγάλο γλέντι και ο υπουργό. ένα μεγάλο γλέντι στο χωριό αυτό, διότι οι κάτοικοι, για τους κατοίκους αυτούς, για τους κατοίκους που μένουν σε αυτή την περιοχή, ένα στενοφόρο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. 143 λοιπόν ασθενοφόρα κατανεμήθηκαν ήδη. Σε αυτά τα οχήματα περιλαμβάνονται και κινητέ μονάδε που είναι απολύτω απαραίτητε, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών. Και ανάμεσα σε αυτέ υπάρχουν και κινητέ μονάδε νεογνών που αποτελούσαν πραγματική ανάγκη, ειδικά για τι περιοχέ τη περιφέρεια που δυστυχώ ποτέ δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Επίση παραδόθηκαν. 10 γραμμικοί επιταχυντές στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία τη χώρα και στο Θεαγένιο Θεσσαλονίκη για τι ανάγκε των καρκινοπαθών. Επιπλέον, προχώρησαν ήδη ζωτική σημασία παρεμβάσει όπω η αγορά αξονικών τομογράφων σε δημόσια νοσοκομεία και αναφέρω ενδεικτικά το κάτω το σωτηρία. Νοσοκομεία δηλαδή που καθημερινά δέχονται εκατοντάδες επισκέπτες Χιλιάδες επισκέπτες, πολίτες ε, επισκέπτονται αυτά τα νοσοκομεία. Και τέλος, έχουν προχωρήσει στοχευμένες κτηριακές παρεμβάσεις ο περαιτέρω εξοπλισμός νοσηλευτικών μονάδων, η παροχή επιπλέον κινητών ιατρικών μονάδων για εξετάσεις ε, ε, πληθυσμού, ιδιαίτερα της υπαίθρου, καθώς και η χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Όπως φαίνεται, λοιπόν, Αυτά τα οποία μέχρι τώρα κάναμε αυτά τα τρία χρόνια ήταν μόνο η αρχή, διότι πλέον με την δωρεά που σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να αποδεχόμαστε, εκ μέρου, παραλαμβάνω, εκ μέρου όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων εμείς σήμερα αποδεχόμαστε, με αυτή λοιπόν τη δωρεά προχωράμε σε ένα νέο μεγάλο σχέδιο εκτεταμένων παρεμβάσεων για την στήριξη της δημόσιας υγείας ένα σχέδιο στο οποίο περιλαμβάνονται επτά κομβικού χαρακτήρα δράσης. Πρώτον, είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο εξοπλισμός όλος του νέου Γενικού Νοσοκομείου της Κομωτινής. Είναι ένα έργο μεγάλο σε μια πόλη της Θράκης, η οποία δεν χωρά αφιβολία, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για την πατρίδα μας, και ένα έργο που είχα την ευκαιρία να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι στο πρόσφατο περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο στην Κομωτινή, όπου άκουσα από όλους τους φορείς να μου εξηγούν πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο και πόσο θα αλλάξει τη ζωή και την καθημερινότητά τους. Δεύτερον, είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο πλήρης εξοπλισμός του νοσοκομείου Πέδων Θεσσαλονίκης, Επιτέλους η Θεσσαλονίκη, η Συμπρωτεύουσα, ένα μεγάλο αστικό κέντρο, αποκτά νοσοκομείο πέδων. Θα πρέπει ίσως να το έχει αποκτήσει εδώ και δεκαετίες. Στις μέρες μας μια τέτοια εξαγγελία στις μέρες της δημοσιονομικής στενότητας θα ήταν πραγματικά έξω από τα πλαίσια της λογικής. Το καταφέρνουμε χάρη στην στήριξη και τη βοήθειά σας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό το νοσοκομείο... Θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει το σύνολο των αναγκών α, στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στη Θεσσαλία. Μέρος της Θεσσαλίας. Τρίτον, είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή και ο εξοπλισμός του νέου κτηρίου στον Ευαγγελισμό στο χώρο που, σήμερα, α, που βρίσκονται σήμερα τα κτίρια 20 αδελφών και α, αδελφών νοσοκόμων. Ένα κτίριο το οποίο έχουμε σκοπό να λειτουργήσει ως έδρα του Τμήματος Νοσηλευτικής του Καποδεστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τέταρτον, είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου ιατρικού εξοπλισμού στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό. Πέμπτον, είναι η προμήθεια νέων μέσων αερομεταφοράς και η επισκευή των ήδη υφιστάμενων με σκοπό την ενίσχυση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ και θέλω να να σας πω πραγματικά πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους ανθρώπους μας που ζουν στα νησιά μας. Που αισθάνονται βεβαίως ότι ζουν σε ένα φυσικό περιβάλλον απαράμιλης ομορφιάς, αλλά αισθάνονται εκτεθειμένοι, αισθάνονται ανασφαλείς, αισθάνονται πολλές φορές ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται μπροστά σε κάποια που η ζωή μας τα έχει, ατυχήματα που είναι πολύ φυσικό να υπάρχουν, ή και τουρίστες, ιδιαίτερα του καλοκαιρινούς μήνες, πλέον έχουμε φτιάξει ένα σύστημα ασφαλές, όπου μπορούν με μεγάλη ταχύτητα να έχουμε την μεταφορά στα νοσοκομεία, όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και σε νοσοκομεία που λειτουργούν πλέον στα νησιά μας, όπως τη Σύρου, τη Σαντορίνης, που δώσαμε μάχη για ένα, ένα, κτίριο που ήταν έτοιμο εδώ και χρόνια, αλλά εγκαταλειμμένο προς χάρη κάποιων άλλων συμφερόντων, λειτουργεί. Έτσι λοιπόν φτιάχνουμε μια ασπίδα και με τη δική σας βοήθεια για τους νησιώτες μας και για τους τουρίστες μας. Έκτον, είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού, όπως το, το λεγόμενο PET, όπως το, λέτε, το λένε οι γιατροί, είναι αρκετοί γιατροί σήμερα στην αίθουσα, είναι η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, καθώς και μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων σε επιλεγμένα βεβαίως δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα με αυτά που έχουν κατεξοχήν κατ μια τέτοια δυνατότητα που είναι τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Και έβδομο, η χρηματοδότηση της διαμόρφωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με ενδονοσοκομιακές λοιμόξεις και ε, για την αντιμετώπιση του τραύματος ιδιαίτερα. Λοιπόν, όλες αυτές είναι δράσεις που όχι μόνο καλύπτουν κενά, σημαντικά κενά, όχι μόνο καλύπτουν τρύπες, αλλά νομίζω ότι διαμορφώνουν μια δομή πάνω στην οποία εμείς πλέον μπορούμε με καλύτερους όρους να οικοδομήσουμε. Και πιστεύω ότι από εδώ και, πλέ, και πέρα πρέπει και εμείς να δώσουμε μια δέσμευση, τη δέσμευση της πολιτείας, και θέλω να σας τη δώσω αυτή τη δέσμευση, φίλες και φίλοι, ότι θα γίνουν τα δέοντα από πλευράς μας, ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό διαδικαστικό εμπόδιο, το παραμικρό γραφειοκρατικό κόλλημα. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό στην Ελλάδα, οπότε έχει μια σημασία αυτή η δέσμευση. Προκειμένου να έχουμε την έγκαιρη και ολοκληρωμένη υλοποίηση των όσων θα υπογράψουμε σε λίγο. Και βεβαίως ότι θα επιδιώξουμε ω ελληνική κυβέρνηση τη στενή και παραγωγική συνεργασία με τους ανθρώπους του ανθρώπου του Ιδρύματο Σταύρος Νιάρχο καθ' όλη την πορεία των έργων. Άλλωστε, νομίζω υπάρχει και ένα θετικό προηγούμενο που είναι η συνεργασία μα και η αποτελεσματικότητα που αυτή η συνεργασία είχε, ιδιαίτερα στην περίπτωση του κέντρου πολιτισμού του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο, που είναι ένα στολίδι που κοσμεί στην στην πρωτεύουσα, στην έξοδο της πρωτεύουσας προς τη θάλασσα, στην περιοχή του Φαλερικού Δέλτα. Νομίζω ότι αναφέρθηκα εκτενώς στη σημασία και στο βάρος που έχει αυτή η δωρεά στο κοινωνικό σύνολο. Επιτρέψτε μου όμως να κλείσω με μια αναφορά σε μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη πλευρά της σημερινή μέρας που έχει και αυτή τη σημασία της. Ε, πιστεύω ότι η τιμή για τη χώρα μας να έχει την εκτίμηση και το σεβασμό ανθρώπων που το έργο τους απολαμβάνει καθολικής διεθνούς αναγνώρισης και είναι πρωτοπόροι στον τομέα της δουλειά τους. Αναφέρθηκα πριν από λίγο στη συνάντησή μας με τον Ρέντσο Πιάνο. Ο Ρέντσο Πιάνο είναι ένας καταξιωμένος, διεθνώς καταξιωμένος αρχιτέκτονας. Είναι ο άνθρωπος που σχεδίασε αυτό το κόσμημα του παραλιακού μετόπου, το Κέντρο Πολιτισμού, Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο αποτελεί και την μεγαλύτερη δωρεά του Ιδρύματος προς τους πολίτες της χώρας μας. Ο Ρένσο Πιάνο, λοιπόν, είναι αυτός που θα βάλει την υπογραφή του και στην κατασκευή των τριών νέων νοσοκομείων στην Κομωτινή, στη Θεσσαλονίκη, το ΠΕΔΟΝ, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα. Και είναι δεδομένο ότι η παρουσία του εγγυάται όχι μόνο τον άρτιο σχεδιασμό για τις ανάγκες των νέων ιδρυμάτων, αλλά και μια παρέμβαση υψηλής αισθητική που έχει και αυτή τη σημασία της στο περιβάλλον και στην εικόνα των πόλεων μας. Με αυτές τις σκέψεις, φίλες και φίλοι, θέλω να επαναλάβω ότι η έμπρακτη ενίσχυση της δημόσιας υγείας από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια κίνηση με υψηλό, θα έλεγα, κοινωνικό συμβολισμό, αλλά και με εθνικό συμβολισμό. Αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση για το μέλλον αυτού του τόπου. Θεωρώ ότι η υγεία και η παιδεία άλλωστε είναι δύο από τους βασικούς πυλώνες για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε την εξέλιξη της πορείας μας ως κοινωνία και από αυτή την έννοια πιστεύω ότι αυτό το παράδειγμα προς μίμηση, ένα παράδειγμα που επαναλαμβάνω αφορά την, το να μας νοιάζει η ουσία και όχι η επικοινωνία, να κάνουμε ουσιαστικά πράγματα που θα αφορούν την πλειοψηφία των πολιτών, αυτό το παράδειγμα προς μίμηση εύχομαι να βρει ανταπόκριση και να βρει μιμητές, να βρει, αν θέλετε, και άλλους δωρητές ή ιδρύματα που θα θελήσουν να συνεισφέρουν σε συνεργασία με την πολιτεία εκεί όπου πραγματικά πονάμε, για να στήσουμε δομές προκειμένου να μπορέσουμε να πάμε τη χώρα μας την κοινωνία μας πιο μπροστά. Πιστεύω ότι αυτή η ουσιαστική επένδυση για το μέλλον του τόπου γίνεται σε μία στιγμή που μπορούμε να ελπίζουμε ξανά για το μέλλον. Έστω και, αν θέλετε, σε όλους μας όμως είναι πλέον φανερό ότι οι μεγάλες δυσκολίες είναι πίσω μας. Και ότι το κρίσιμο στοιχείο σήμερα είναι αυτό το μέλλον τότε τη φορά να μπορέσουμε να το οικοδομήσουμε σε πιο στερεές βάσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι το μέλλον μπορεί να είμαστε αισιόδοξοι ότι είναι και πάλι στα χέρια μας, για να το σχεδιάσουμε, να το οικοδομήσουμε. Και από αυτή την έννοια, η συμβολή αυτών που σήμερα θα υπογράψουμε σε αυτό το μέλλον είναι καθοριστική. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και εύχομαι α, πραγματικά να βρει μιμητές αυτή η προσπάθεια και αλλού. Να είστε καλά. Για την ενίσχυση και αναβάθμιση τη υγεία στην Ελλάδα από τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματο κ. Ανδρέα Δρακόπουλο.